Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι ήμουν στον αγιασμό της Αλγένια που γίνανε στις κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής στον Αντώνα για τα ιατρία τα οποία δημιουργήθηκαν εκεί και δεν θα καλύπτουν μόνο τα περιστατικά που αφορούν στις κατασκηνώσεις. Θα καλύπτουν και τους δημότες του Αυλώνα, αλλά και τους δημότες όλου του Δήμου Ορακού. Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό, πλέον στο Δήμο μας θα υπάρχουν τρεις μεγάλες δομές υγείας, το Κέντρο Υγείας Καπακρατίου, το ιατρείο, τα ιατρία της Κάνας Ορακού, αλλά και τα ιατρία στις κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής στον Αυλώνα, τα οποία θα λειτουργούν για όλους τους δημότες. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο αυτό για το Δήμο μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πρωτοβάθμια υγεία του τόπου μας. Εκεί ήμουν λοιπόν και για αυτό το λόγο. Θα το δούμε αυτό. Μίλησα με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ήταν εκεί, εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο. Να σας πω και αυτό, ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, ήταν η Υπουργός η κυρία Κάρκα, η διοικήτρια της πρώτης υγειονομικής η κυρία Ταβόνη. Εκκρεμεί μια συνάντηση, μια σύσκεψη που θα κάνουμε με τους παράγοντες του Υπουργείου, με την πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς, για να δούμε συνολικά το θέμα της πρωτοβάθμιας υγείας στον τόπο μας. Έχουμε τρεις μεγάλες δομές υγείας πλέον. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πώς μπορούν αυτές οι δομές να καλύπτουν εκτός από το καθαρίδι που καλύπτει 24 ώρες, να δούμε και τις υπόλοιπες πώς μπορούν να καλύπτουν περισσότερες ώρες. Αυτό θα διηγείται από το Υπουργείο ή από την Αρχιεπισκοπή. Είναι του Υπουργείου, θα ανήκει λογικά στο Κέντρο Υγείας Καπακρατίου, θα δοθεί εκεί προς δομή και θα διηγείται από την Αρχιεπισκοπή.